Ο πίνακας είναι έτοιμος. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει στο δεύτερο γύρο. Λοιπόν, ο Παναγιώτης και η Ελένη ξεκίνησαν με 38 βαθμούς. Πρόσθεσαν άλλους 40 και φτάσαμε στους 78. Έχουμε ένα πολύ πολύ καλό προβάδισμα για την ώρα. Μαρία και Χρήστος, 37 και 34 το σύνολο είναι 71 βαθμοί. Δημήτρης και Αμαριλής μπορεί να ξεκίνησαν με 32, αλλά οι 37 βαθμοί που πήρανε μόλις τώρα τους ανέβασαν στους 69 και έχουν μειώσει πολύ τη διαφορά από τη Μαρία και τον Χρήστο. Μένει άλλος ένας γύρος και μένει φυσικά και η δική σας κρίση. Τρίτος γύρος ξεκινάει αμέσως τώρα. Την έναρξη θα κάνει η Ελένη Φουρέιρα με το τραγούδι της «Άσε με», μόνο που αυτή τη φορά δεν θα το πει μόνη της, θα έχει στο πλευρό της τον υπέροχο παρτενέρ της, Παναγιώτη Πετράκη. Παναγιώτης και Ελένη, «Άσε με». Προσεγγίσω, θα ζήσεις να το προσπαθήσω πολύ. Έχω κάτι εγώ να σου πω, να μου κάνεις μια χάρη ζητώ. Άσε με, άσε με, μαζί σου εγώ να ζήσω. Άσε με, άσε με, να σε γνωρίζω. Άσε με, άσε με, θέλω να σε κερδίσω. Σε έχω ερώ. Κυρίεξη. Δεν αντέχω για σένα νιώνω. Συνεχίσω μέχρι να σ' αποκτήσω. Ταξίζεις να το προσπαθήσω πολύ. Έχω κάτι εγώ να σου πω. Έχω κάτι να σου πω. Να μου κάνεις μια χάρη ζητώ. Μια χάρη ζητώ. Άσε με, άσε με, μαζί σου εγώ να ζήσω. Άσε με, άσε με, να σε κερδίσω. Άσε με, άσε με, θέλω να σε κερδίσω. Σ' έχω ερωτευτεί. Άσε με. Άσε με. Just the two of us. Α, τα είχαν κρατήσει τα κουκλάκια για το φινάλε, για το τρίτο γύρο, μάλιστα. Λοιπόν, να σας πω, εσείς έχετε πει και ένα ντουέτο μαζί στο δικό σου δίσκο, έτσι. Να, ήθελα να το πω αυτό. Το ξέρω, είχαμε πολύ λίγο χρόνο για να μάθουμε το καινούργιο μου τραγούδι. Θέλαμε να πούμε το ντουέτο μας, αλλά δεν ήταν δίκιο για τα άλλα παιδιά, επειδή ο Παναγιώτης το ήξερε ήδη. Και επειδή τα άλλα τραγούδια μου είναι λίγο. Δεν είναι για τον Παναγιώτη. Αποφασίσαμε να πούμε αυτό και είχαμε πολύ λίγο χρόνο για να το μάθουμε. Ναι, είπαμε ότι εντάξει, δεν ήταν σωστό να τραγουδίσετε ένα τραγούδι το οποίο το είχατε ήδη. Ακριβώς. Έτοιμο. Τώρα λοιπόν έχετε και ένα δεύτερο τραγούδι έτοιμο, νομίζω, από ό,τι κατάλαβα. Να προσθέσω. Το τραγούδι αυτό είναι στο καινούργιο μου δίσκο. Το έχει γράψει ο Δημήτρης ο Στάσιος και είναι σε στίχους του Νεκτάριου Τυράκη. Του ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Να του δώσουμε πολλά πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα και να περάσουμε στην κριτική επιτροπή. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τον Στέφανο. Στέφανε. Δεν σε αφήνω, σε έχω εδώ. Εδώ είμαι. Και ακούω τι έχεις να μας πεις. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα καλή επιτυχία, θα είναι σίγουρη για το δίσκο σου. Με πρόλαβες, αυτό που είπες ότι δεν είχατε πολύ χρόνο να το δουλέψετε, πρώτη φορά το ένιωσα κι εγώ. Πρώτη φορά δηλαδή ένιωσα ότι δεν ήσασταν πάρα πολύ μαζί. Δηλαδή αν αυτό το πράγμα το είχαμε στο στούντιο, το έχω ξαναπεί αυτό, θα το πηγαίναμε άλλο ένα take νομίζω. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ναι, και, ναι. Και ο μουσικός. Γιατί μας είχαν δώσει το κανονικό τραγούδι στην αρχή και μετά μας δώσαν αυτό. Και... λοιπόν, παρόλα αυτά εκρηκτική όπως πάντα, δεν μπορώ να το παραβλέψω και θεωρώ ότι επειδή το Freedom το είπατε με απίστευτα, ότι αναγκαστικά το πράγμα γέρνει.
Παρ' όλα αυτά ήταν μια χαρά. Έτσι, μην μας πιάσει το... Okay. Αθηναίης. Ξέρω ότι είναι δύσκολο για κάποιον να υποστηρίξει μια τραγουδίστρια σε ένα δικό της τραγούδι. Το κατάφερες αρκετά καλά. Έγινες pop περισσότερο από ότι είσαι ίσως. Έτσι, Παναγιώτη, για να στηρίξεις, να στηρίξεις την Ελένη που είναι κοινή προσπάθεια και τραγούδισες κάτι δικό της. Ήσουν καλός. Εμένα μου φάνηκε καλό. Είναι δηλαδή δύσκολο αυτό σαν δοκιμασία αυτή να είσαι, έτσι. Νομίζω, αισθάνομαι πως ναι, γιατί αν ήμουν στη θέση του Παναγιώτη, νομίζω ότι θα είχα μια δυσκολία, έτσι δεν είναι. Θες να είσαι πολύ καλός για εκείνη, είναι και κάτι που δεν είναι ακριβώς το χαρακτήρα σου, είναι, δεν είσαι τόσο πω. Τόσο πολύ στο στυλ. Αλλά μας έψησες ότι είσαι. Και το θέμα ότι δεν είχαν και το χρόνο. Ναι. Δεν είχαν το χρόνο. Είναι και τρία τραγούδια αυτή την εβδομάδα. Και δύσκολα πράγματα. Κώστα μου. Όλα για την τέχνη. Όλα για την τέχνη. Όλα. Για πες, εσύ θα μας πεις. Εγώ θέλω να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ ο Παναγιώτης σαν εικόνα. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και αυτό δεν θα το έλεγα πάντα. Εννοώ ότι έχω δει και υπερβολές τηλεοπτικές, σκηνογραφικές, ενδυματολογικές. Δεν σημαίνει ότι διαφωνούσα πάντα, αλλά μ' αρέσει σήμερα. Είσαι ο εαυτός σου, είσαι η ηλικία σου, είσαι αυτό που κάνεις. Πολύ ωραία, δεν έχει πει. Αντίθετα, αυτό που λέμε pop, Ελένη μου, λέω τώρα τι να πω, αφού τραγουδάτε καλά, να περιοριστώ στα άλλα λοιπόν. Έχει μια εμφάνιση νυχτερινή. Αχ, δεν θέλω όμως να πάμε εκεί, γιατί δεν τίνομαι εγώ. Καθόλου. Μου έχουμε στυλίστρια και γι' αυτό είναι. Εντάξει, να το πάρω πίσω. Αυτό. Συγγνώμη, απλά δεν είναι. Δεν θα το πω καθόλου. Δεν θα το πω καθόλου. Και επειδή το pop επιτρέπει τα πάντα. Αυτό. Δηλαδή και η Beyoncé νομίζω θα έβγαινε κάπως έτσι. Δέχομαι να μην πω τίποτα λοιπόν. Όμως. Αυτό ήταν και το αρχικό μου σχόλιο, όλα για την τέχνη. Ναι. Λέω όμως ότι τραγουδίστε καλά. Συμφωνώ σε ένα μεγάλο βαθμό με την Αθηναίδα. Δεν συμβαίνει πάντα να δυσκολεύεσαι να υποστηρίξεις το τραγούδι κάποιου άλλου, αλλά πολλές φορές και στην περίπτωση συμβαίνει. Πολύ ωραία λοιπόν. Λυδία, θα κάνουμε φινάλε με σένα. Λοιπόν, όταν ο Παναγιώτης ξεκίνησε να τραγουδάει, επειδή μάλλον είναι έτσι λίγο μακριά σε αυτό το είδος, ακουγόταν, δεν το λέω κακά, το πιο πολύ αστείο το λέω, σαν να είσαι ας πούμε Ιταλός και να τραγουδάς ελληνικά σπαστά. Δηλαδή, λίγο σαν να σε δυσκόλεψε αυτό. Όμως, τι γίνεται. Όταν βγαίνει πάνω στη σκηνή ο Παναγιώτης, έχει πάντα μια φοβερή ενέργεια, γιατί είναι ένας συγκλονιστικός performer. Σήμερα, αυτή η ενέργεια που είχε στο συγκεκριμένο κομμάτι ήταν πάλι στα κόκκινα, αλλά ήταν πολύ διαφορετική. Ήταν σαν να θέλει να είναι τέλειος για την Ελένη, το οποίο εμένα με συγκίνησε και ήταν τελείως διαφορετική, ήταν στην ίδια ένταση η ενέργεια, αλλά ερχόταν από τελείως αλλού. Ερχόταν από την καρδιά του, δεν ξέρω, την αγάπη, δεν ξέρω. Πολύ ωραία αυτό που είπε. Ήταν σαν να βλέπεις μια ταινία που είχε ένας φίλος και να χειροκροτάς πάρα πολύ, καταλαβαίνεις. Θα καταλαβαίνουμε όλοι ότι από την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε καταλάβει ότι πέρασε ένα δύσκολο χωρισμό και ότι τώρα πια είσαι πάλι ερωτευμένη. Εμένα αυτό μου βγάζει. Λοιπόν, συμφωνώ πάρα πολύ με τον Στέφανο. Δεν ήξερα και εγώ πώς να το θέσω, ότι σε σχέση με το Freedom και άλλες εμφανίσεις δεν ήταν για τον Παναγιώτη το όπτιμο, δηλαδή το καλύτερο. Συγχωρέστε τα λατινικά μου. Αλλά αυτή η ενέργεια ήταν τόσο συγκινητική. Ήταν σαν να λες είμαι εδώ και θα χαλάσω κάθε σπιθαμή ενέργεια που μου έχει απομείνει για την Ελένη, για το τραγούδι της. Ήταν ωραία. Μπράβο, Λίδια. Εγώ εύχομαι να είναι καλό παιδί να μας τον φέρει την άλλη εβδομάδα να το δούμε. Παναγιώτη και Ελένη. Αυτό απλά μου δίνει και εμένα την ευκαιρία να ευχηθώ στην Ελένη πολύ καλή επιτυχία για την καινούργια της δισκογραφική δουλειά. Γιατί ειλικρινά σε έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Εντάξει, με αυτό παιδιά η Λυδία έχει λιώσει τελείως. Περάστε στα παρασκήνια σας παρακαλώ. Πολλά φιλιά. Μόνο η Λυδία έχει λιώσει. Με συγκινήσατε παλιόπαιδα. Πέτρο μου. Πριν πας μέσα να ετοιμαστείς για το ντουέτο σου με τον Γιώργο, ναι. Θέλω να μου κάνεις έτσι μερικά προγνωστικά. Για το πρωτάθλημα. Για το πρωτάθλημα, για το τελικό μας. Την επόμενη εβδομάδα, ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι ξεκάθαρα φαίνεται ότι δύο από τα τρία ζευγάρια θα πάρει στο τελικό. Αυτό είναι λογικό. Δεν μπορεί να πάνε και τα τρία. Θα μου επιτρέψεις να είμαι διπλωματικός και να. Καλά κάνεις. Όμως όλα τα ζευγάρια έχουν καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ναι. Το αναγνωρίσουμε αυτό και μας αρέσει πολύ. Κοίτα πάτσα που έχεις. Ελάτε δίπλα μου, παιδιά. Μην τους κλέβεις. Πέτρο μου, ετοιμάσου, για το τουέτο.
Ασέμε, ασέμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ, παιδιά, είναι. Σου ξέρω αυτό το λόγο. Λιδία μου, μην τους αφήσουμε. Τι λες, δεν με έχουν καμία ανάγκη. Καλή επιτυχία στην Ελένη, στο δίσκο. Καλή και επιτυχία, αν οι δυο σας κάνετε και άλλα πράγματα μαζί, σίγουρα θα πάτε καλά. 9. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Τουρνάς. Καλή επιτυχία, Ελένη. Μπράβο, Παναγιώτη, 8. Ευχαριστούμε πολύ. Αθναής. 9. Ευχαριστούμε πολύ. Και ο κύριος Φαρκολής. Για τα μέτρα σου, 9. Ευχαριστούμε πολύ. Σύνολο 35. Πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Αν σας άρεσε και εσάς, αυτό ήταν το τελευταίο τραγούδι που παρουσίασαν για σήμερα τα παιδιά. Αν θέλετε να είναι και φρεσκότατο. Καινούριο φρεσκότατο. Αν θέλετε να είναι όμως και την επόμενη εβδομάδα, ξέρετε τι έχει να κάνουμε. Ναι, πολλά τηλεφωνάκια, πολλά μηνυματάκια. Και επίσης δεσμεύεσαι να πάμε στο κέντρο που εμφανίζεται για να το χορέψουμε παρέα. Ας περνέαμε, Γιώργο. Ασέμε, ασέμε. Να ζήσω. Ασέμε, ασέμε. Ερχόμαστε στους